Σας φίλοι μου. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε μια καταπληκτική τσάντα. Βλέπετε. Με αυτόματο frame. Να το. Μέλασμα. Να τη. Δεν είναι καταπληκτική. Ευκολοφόρετη για όλο το χειμώνα. Τώρα, εάν κάποιος αυτή, συνήθως κρατιέται έτσι. Αλλά εάν κάποιος θέλει βέβαια να βάλει εδώ. Εδώ. Και εδώ κρυκάκια και μια πολύ ωραία αλυσίδα μπορεί να την κάνει και του ώμου. Αυτή κανονικά όμως κρατιέται έτσι. Έτσι, λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε χρησιμοποιήσει. Έχουμε χρησιμοποιήσει δύο τέτοια. Ένα τέτοιο και αυτό. Και φοδρούλα. Εγώ έχω βάλει βέβαια μέσα την μπλε. Έχω όμως και κάποιες άλλες προτάσεις. Δηλαδή υπέροχα είναι και... Να τα βάλουμε αυτά στην άκρη. Λοιπόν, υπέροχο είναι και το κόκκινο. Το βλέπετε. Να το. Με την κόκκινη τη φωτρούλα. Αυτή. Επίσης, πολύ ωραίο είναι και το γκρι. Να τα βάλουμε και αυτά στην άκρη. Να το. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ουδέτερο, έτσι. Λοιπόν, και αυτό με την γκρι μας τη φωτρούλα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα σκέφτηκα να το κάνουμε σε κόκκινο μαζί, για να είναι λίγο πιο φωτεινό. Βέβαια θα μου πείτε είναι για Χριστούγεννα. Ναι, αλλά επειδή το χειμώνα φοράμε συνήθως και γκρι και μαύρα, και επειδή πάει πάρα πολύ με γκρι και μαύρο και μπλε, σκούρο, η κόκκινη, ας την κάνουμε κόκκινη και αν κάποιος θέλει ή κάποιοι από εσάς, μπορεί να την κάνει σε ό,τι χρώμα θέλει. Εγώ θα αντιστοιχίσω το λασέ που θα χρησιμοποιήσουμε, μαζί με κάποιο κρυσταλάκι, έτσι, θα το συνδυάσουμε. Το βελονάκι που θα χρειαστούμε είναι το νούμερο 6, για να γίνει έτσι αφράτη η τσάντα μας. Θα τις βάλουμε μετά δύο φουντίτσες εδώ, όπως το βλέπετε, να το. Αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολη στην κατασκευή της. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Εγώ λέω να την κάνουμε σε κόκκινο. Εσείς τι λέτε, παιδιά. Τέλος πάντων, θα την κάνουμε σε κόκκινο και όποιος θέλει μπορεί να την κάνει μετά και σε γκρι. Λοιπόν, μαζεύω εδώ το χαμό που γίνεται και έρχομαι. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε, κόβουμε το λασέ, γιατί πάντα γίνεται αυτό. Και το καίμε λίγο στην άκρη, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα και μαδάει λίγο. Οπότε το κάνουμε έτσι να μην μας μαδίσει. Λοιπόν, παίρνουμε με τα δύο νηματάκια και θέλουμε να ξεκινήσουμε τον πάτο φυσικά, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε 13 άριχτα. Οπότε βάζουμε 14 για να γυρίσουμε. Εκεί, το σφίγγω. Πάμε. Ένα... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Λοιπόν, γυρνάμε τώρα στο 13 και έχουμε 13 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, να πιάσουμε και τα δύο. Προσέχουμε να πιάνουμε και τα δύο. Λοιπόν, 11, 12, 13. Ωραιότατα. Λοιπόν, ένα στον αέρα, γυρίζουμε και θέλω να μου κάνετε, θα κάνουμε και αυτή τη σιρούλα μαζί, θέλω να μου κάνετε, είναι η δεύτερη, 24 σιρούλες. Να κάνουμε έτσι ένα ζουμερό πάτο, αρκετά φαρδουλό, γιατί όλη τη ομορφιά αυτήν της τσάντας είναι αυτό το σούρωμα που κάνει πάνω, έτσι. Οπότε θέλουμε αρκετούς πόντους στο στόμιό της. Λοιπόν, τελειώσαμε.
τελειώνουμε και τη δεύτερη σειρά μας. Για τις αρχάριες να πω, τώρα μόλις τελειώσω τη σειρά. Ότι όταν βλέπουμε αυτό εδώ στη μέση, τώρα θα σας το δείξω, αυτό εδώ στη μέση, αυτό είναι δύο πόντι, δύο σειρές. Δηλαδή κάθε τέτοιο που βλέπουμε είναι δύο σειρές. Άρα μου μετράτε σύνολο 24 σειρούλες, δηλαδή πρέπει να σας βγουν 12 τέτοια πραγματάκια. Έτσι. Λοιπόν, μου τελειώνετε τις 24 σειρούλες και ανοίγω να το πάμε λίγο περιμετρικά και να ξεκινήσουμε το πάνω. Κάναμε 24 σειρούλες και πάμε τώρα να κάνουμε την περιμετρική σειρά. Περιμετρική σειρά τι κάνουμε. Κάνουμε ένα στον αέρα, ένα, δύο, στην ακρούλα. Πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρούλα από πάνω. Ωραία δεν είναι να πλέκεις μάλινο με τυραντάκι. Είναι ναι. Αλλά κάνουμε πριν από σας για σας. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τα έχουμε έτοιμα εμείς αυτά. Για να γυρνάμε μετά από Σεπτέμβρη να κάνουμε τα πιο χειμωνιάτικα ακόμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εδώ λοιπόν στον τελευταίο πόντο κάνουμε τρία. Ένα, δύο, τρία. Ωραία. Και πάμε τώρα σε όλες τις τρυπούλες που βρίσκουμε. Εδώ. 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 Σε όλες τις τρυπούλες που βρίσκουμε μπροστά μας, μπαίνουμε μέσα και κάνουμε από ένα άριχτο. Όλα είναι άριχτα, έτσι. Όλα άριχτα. Από την ώρα που ξεκινήσαμε κάνουμε όλο άριχτα. Ωραία. Μόλις φτάσω στη γωνίτσα, ανοίγω για να δούμε να κάνουμε και την άλλη τριάδα μας στη γωνία, έτσι. Αλλά να σου πω, θα τους συνεχίσουμε, είναι λίγοι πόντοι. Πάμε, πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, φτάνουμε στη γωνίτσα μας. Άλλον έναν και ερχόμαστε εδώ. Εδώ λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο κάνουμε τρία. Ένα, δύο, τρία. Παίρνουμε και το ρουξουνάκι που έχει μείνει εδώ και αρχίζουμε να το πλέκουμε μαζί μπαίνοντας στις τρυπούλες όλες. Να τες. Το κρύψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Πάμε και στην άλλη γωνίτσα να κάνουμε πάλι τρία. Φτάσαμε. Λοιπόν. Εδώ μέσα πάλι, βλέπετε, μπαίνω και κάνω πάλι τρία. Ένα, δύο, τρία και έχω γυρίσει αυτή την πλευρά. Εδώ λοιπόν ακολουθούμε τις τρυπούλες μέχρι επάνω και ανοίγω μετά να ολοκληρώσουμε την περιμετρική σειρά. Φτάσαμε στο τελευταίο μας πόντο. Εδώ έχουμε κάνει ήδη τα δύο, το θυμάστε. Λοιπόν, μπαίνουμε και κάνουμε άλλο ένα για να γίνουν τρία. Και συνεχίζουμε από εδώ τώρα το ανέβασμά μας χωρίς να κάνουμε ένα στον αέρα. Κανονικά συνεχίζουμε περιστροφικά. Εδώ αν θέλετε βάζετε ένα ποντοδείκτη για να ξέρετε από πού ξεκινήσατε. Εγώ ξέρω γιατί η τρυπούλα αυτή πάντα είναι λίγο μεγαλύτερη να ξέρετε, έτσι. Από εκεί το ξεχωρίζουμε. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε τώρα τις διαστάσεις του πάτου μας, έτσι όπως τον έχουμε κάνει. Είναι 26 επί 14. Έτσι, λοιπόν, ο πάτος μας είναι 26 επί 14. Σε αυτό λοιπόν το σημείο τώρα, παίρνουμε αυτή την τζαντούλα από εδώ, τη βάζουμε εκεί. Παίρνουμε την τζόχα μας. Το σαπουνάκι μας που πήγε. Ναι, εδώ. Λοιπόν, ακουμπάμε πάνω εδώ αυτό και σημαδεύουμε. Θα σας πω γιατί το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, σημαδεύουμε και εδώ και εδώ και κόβουμε την τζόχα μας. Λοιπόν, αφού κόψουμε την τζόχα μας, παίρνουμε και ένα πλέγμα, το οποίο εγώ το έχω κόψει στις διαστάσεις που πρέπει, έτσι. Εκεί, να το. Λοιπόν, και το μετράμε και αυτό. Εδώ το κόβουμε. Κόβουμε και την τζόχα μας. Θέλουμε να σκληρύνουμε τον πάτο εν ολίγης, παιδιά. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Κόβουμε λίγο αυτά τα δοντάκια. Και αφού κόψω και την τζόχα, έρχομαι να τη βάλουμε πάνω στον πάτο μας. Λοιπόν, κόψαμε την τζόχα, κόψαμε το πλέγμα. Εδώ είναι η καλή μας, γυρνάμε από την ανάποδη μεριά και βάζουμε κάτω το πλέγμα, εκεί. Τραβάμε και λίγο να ισιώσει και πάνω την τζόχα μας. Εκεί. Δεν μας πειράζει να φαίνεται μια ιδέα, γιατί, γιατί μετά θα μπει η φόδρα της τσάντας μας. Και αρχίζουμε λοιπόν τώρα να βάζουμε καρφιτσούλες εδώ. Καρφιτσούλες εδώ. Ωραία, ωραία, έτσι να μας έρθει μέχρι την άκρη. Ωραία. Βγήκε. Στερέωσε. Εδώ πάλι. Και εδώ. Ωραιότατα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα, επειδή η τσόχα είναι ένα πολύ εύπλαστο υλικό και μας βοηθάει πάρα πολύ στο ράψιμο. Εγώ τι έκανα. Έκοψα ένα κομμάτι από το νήμα το κρυσταλάκι. Να το. Λοιπόν, και με λίγο ζόρι θα το ράψουμε. Για να μην φαίνεται καθόλου. Τώρα, αν δεν θέλετε να παιδευτείτε, μπορείτε να βάλετε και διπλή κόκκινη κλωστούλα, έτσι. Ωραία. Πού είμαστε, από πού αρχίζουμε, από εδώ. Λοιπόν, αρχίζουμε να ράβουμε. Περνάει με λίγο ζόρι όμως, έτσι. Εκεί. Μεγάλες, μεγάλες βελονίτσες, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα φαίνεται αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα με κάτω, γι' αυτό το κάνω. Αυτό λοιπόν θα μου το κάνετε γύρω-γύρω για να στερεώσουμε αυτό και μετά να συνεχίσουμε να πλέκουμε, ώστε να έχουμε ήδη στερεωμένο τώρα που μας δίνει η χέρι και είναι εύκολο, να έχουμε έτοιμο τη σκλήρυνση του πάτου μας. Έτσι, γιατί μετά την υπόλοιπη τσάντα δεν θα τη σκληρύνουμε. Οπότε συνεχίστε μου γύρω-γύρω έτσι προσεκτικά και ανοίγω μόλις έχουμε τελειώσει για να αρχίσουμε το πάνω της μέρους. Ελάτε να δούμε, από κάτω δεν φαίνεται τίποτα, το βλέπετε. Γιατί είναι ακριβώς ίδιο χρώμα. Κοιτάξτε τι ωραίο τον κάναμε τον πάτο. Λοιπόν, πάμε στην καλή πλευρά τώρα. Το να πιάσουμε αυτά τα δύο. Γιατί το έχω τραβήξει αρκετά μακρύ για να μην μου ξυλωθεί. Έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα. Είμαστε εδώ. Ξεκινάμε να πλέκουμε κανονικότατα, άριχτα. Για 14 με 15 σιρούλες. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε για να ξέρετε πού θα τελειώσετε, βάλτε μου ένα ποντοδείκτη εδώ.
Να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε από αυτή τη γωνίτσα. Θα περάσει, θα περάσει, δεν θα περάσει, γιατί να μην περάσει, ε? Εκεί. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν αρχίζουμε να μετράμε τις σειρούλες μας, έτσι. Από εδώ ξεκινήσαμε από αυτή τη γωνία, οπότε είμαστε έτοιμοι. Και τώρα θέλω εγώ 14 με 15 σειρούλες, χωρίς να κάνετε αυξήσεις στα πλάγια πλέον. Έχουμε βάλει αυξήσεις. Εκεί. Γύρω, 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 γύρω. Δεν μου ξεχνάτε στη γωνία ότι έχουμε κάνει τρία, οπότε πρέπει να μου πατήσετε τρεις φορές. Μία, δύο, τρεις. Λοιπόν, και προχωράμε κανονικότατα. Σπιράλ, χωρίς να ανεβαίνετε σειρούλα. Απλώς στο τέλος θα μου μετρήσετε τις σειρούλες από εδώ και πάνω, έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε 14 σειρούλες σίγουρα. Αν θέλετε λίγο πιο ψηλή την τσάντα, μπορείτε να μου κάνετε και 15, έτσι. Λοιπόν, και ανοίγουμε να τη δούμε την τσαντούλα μας να έχει πάρει σχήμα, έτσι. Και συνεχίζουμε. Τελειώσαμε την τσαντούλα μας, την ψηλώσαμε όσο θέλαμε, έτσι. 14-15 σειρές όσες θέλετε, έτσι μπορείτε να το κάνετε και 16 αν θέλετε λίγο πιο ψηλή. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τη φοδρούλα μας, τη βάζουμε κάτω. Διπλώνουμε την τσάντα μας καλά και τη φέρνουμε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε ένα περιθώριο από εδώ και ένα περιθώριο από εκεί. Εκεί φτάνει αυτό για να ραφτεί η φοδρούλα μας. Και κόβουμε τη φόδρα μας στην ευθεία. Λοιπόν, το κόψαμε στην ευθεία αυτό και τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε την τζαντούλα μας, τη γυρνάμε επάνω στη φόδρα. Την πάμε από την άλλη πλευρά, καλά, 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 εκεί. Και βλέπουμε ότι είναι μέχρι εδώ. Αλλά, καλό είναι να την κόψουμε λίγο παραπάνω. Γιατί? Γιατί επειδή θα κάνουμε την πιέτα στον πάτο, θα μας πάρει ύψος. Οπότε καλό είναι να την κόψουμε εκεί τη φοδρούλα μας. Κάπου εδώ δηλαδή είμαστε καλά νομίζω. Τι θέλω εγώ τώρα από εσάς. Θα πάρετε τα ραφτικά σας. Θα μου ράψετε τη φοδρούλα εδώ στα πλάγια. Εδώ. Και εδώ. Και ανοίγω να κάνουμε τις πιετούλες κάτω για να δημιουργήσουμε τον πάτο. Έτσι. Ράψαμε τη φοδρούλα μας και από εδώ και από εκεί. Και τι κάνουμε τώρα. Αναποδογυρίζουμε την τσάντα μας. Ερχόμαστε εδώ. Ανοίγουμε τη φόδρα. Παίρνουμε αυτή εδώ τη μητούλα και τη γυρίζουμε τόσο ώστε να φτάσουμε στον πάτο. Εκεί. Βλέπετε, εκεί. Εκεί λοιπόν βάζουμε καρφιτσούλες. Για να μην μας φύγει την ξαναμετράμε γιατί είμαστε και λίγο ψυχαναγκαστικοί. Εκεί. Ωραία. Εκεί είμαστε. Πάμε από την άλλη μεριά. Τη διπλώνουμε. Βρούμε εκεί. Και ακριβώς στο ίδιο σημείο βάζουμε και εδώ καρφιτσούλες. Εδώ. Εκεί. Και από την άλλη. Και από την άλλη μεριά στο ίδιο σημείο να είναι και τα δύο ίδια. Βλέπετε τι κάνω. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε. Τι κάνω τώρα. Αυτό το κομμάτι το γυρίζω προς τα μέσα και βάζω μια καρφιτσούλα εδώ. Αυτό θα μας δημιουργήσει τώρα τον πάτο μας. Νάτος. Πάμε και από εδώ. Το γυρνάμε προς τα μέσα. Και βάζουμε και μια καρφιτσούλα εδώ. Αυτό είναι μια τεχνική πώς δημιουργούμε τον πάτο ανάλογα με το φάρδος που έχουμε στην τσάντα. Έτσι. Λοιπόν.
Αυτό θέλω να μου το ξέρετε. Εδώ λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ακριβώς τον πάτο μας. Να τη τσάντα. Το βλέπετε. Τι θέλω εγώ τώρα από εσάς. Να μου ράψετε. Όχι να μου βάλετε πονταρισιές. Να μου ράψετε αυτό. Έτσι το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αυτά τα δύο κομματάκια. Τα τριγωνάκια θέλω να μου ράψετε εδώ. Και ανοίγω, τα ράβω κι εγώ και ανοίγω για να τη βάλουμε μέσα. Έτοιμη. Το βλέπετε μέσα. Έτοιμη η φόδρα μας. Να τη. Στέκεται και μόνη της. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να τη βάλουμε μέσα στη τσάντα. Να τη στρώσουμε όμορφα στον πάτο. Εκεί και από εδώ. Ωραία, ωραία. Να κάτσει ωραία. Ήρθα ακριβώς. Πάμε εδώ τώρα. Αφού έχουμε μετρήσει τη τσάντα μας εδώ καλά, έχουμε βάλει μία καρφιτσούλα εδώ και μία καρφιτσούλα εκεί για τον ψυχαναγκασμό μου, όχι τίποτα άλλο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Παίρνουμε αυτό, τεντώνουμε την τσάντα, την τεντώνουμε λίγο προς τα πάνω, βλέπετε, εκεί. Ωραία. Και τώρα, αν θέλουμε, μπορούμε να κόψουμε λίγο το πάνω μέρος, γιατί την αφήσαμε για να έχουμε περιθώριο να το, αλλά μην το παρακάνουμε. Οπότε μπορούμε να την κόψουμε λιγάκι, γιατί δεν θα την φτάσουμε πάνω-πάνω, θα τη φτάσουμε εδώ. Οπότε μπορούμε να την κόψουμε. Καλύτερα όμως και εσείς να μου την αφήσετε λίγο ψηλή, για να μπορείτε να δουλέψετε καλά τον πάτο και μετά το από πάνω κομμάτι κόβετε, δεν έχουμε πρόβλημα. Να το. Αφαιρούμε το πάνω κομμάτι. Ωραία. Τέλεια. Αυτό δεν μας χρειάζεται. Πάμε εδώ. Τη γυρίζουμε, τη φωδρούλα μας. Εκεί, γιατί το κόψαμε το στερέωμα της. Εκεί, για να μπορούμε να την πιάσουμε καλά. Και ερχόμαστε εδώ. Στερεώνουμε. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Γυρίζουμε πάλι. Και στερεώνουμε και από την άλλη πλευρά. Εκεί. Πάμε τώρα γύρω, 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 τεντώνοντας και βάζοντας καρφιτσούλες. Αλλά πάμε και ράβουμε, προσέξτε να δείτε, στο δεύτερο, δηλαδή, όχι πάνω-πάνω, εδώ, σε αυτό, στο από κάτω. Τεντώνουμε. Βλέπετε, τεντώνουμε και βάζουμε. Γύρω, 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 γύρω. Την πιάσαμε τη φόδρα. Λοιπόν, κοιτάξτε ωραία από τι που είναι. Να τι, ο πάτος, το βλέπετε. Α, αυτή είναι η φόδρα μας. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Φυσικά θέλω να μου αρχίσετε και να μου τη ράψετε κάτι γύρω, 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 γύρω. Στο δεύτερο. Γιατί το πρώτο θα το χρειαστούμε τώρα που θα κάνουμε τις πιέτες και τα από πάνω. Έτσι, το πάνω-πάνω μέρος της. Γι' αυτό εδώ έχω αφήσει αναμονή και τα κουβάρια μας. Βλέπετε, δηλαδή, μόλις έφτασα στη γωνία που ξεκινήσαμε. Να τη γωνία. Βλέπετε. Μόλις έφτασα εκεί, άφησα αναμονή τα κουβάρια για να φτιάξουμε το εσωτερικό, γιατί άμα τη σφίγγαμε μετά δεν θα μπορούσαμε να τη ράψουμε. Και μετά να κάνουμε τις πιέτες για να έχει φόδρα μέσα από την πιέτα. Έτσι, λοιπόν, μου ράβεται γύρω γύρω και ανοίγω. Λοιπόν, το ράψαμε και έγινε φανταστικό, έτσι, να το. Να τη φόδρα μας, το είπα, πιάσαμε εδώ. Λοιπόν, να τη. Τι κάνουμε τώρα. Το διπλώνουμε αυτό έτσι. Πολύ, πολύ, πολύ καλά και μάλιστα γυρνάμε και τον πάτο για να είμαστε σίγουροι ότι το μετρήσαμε σωστά και πάμε εδώ. Έτσι, βάζουμε εδώ. Πάμε ανάποδα, αντίθετα. Ενώνουμε αυτό με αυτό πολύ καλά και βάζουμε άλλους δύο ποντοδείκτες εδώ. Εκεί λοιπόν ξέρουμε τώρα εδώ σε αυτό το σημείο ότι θα κάνουμε την πιέτα. Γιατί η πιέτα μας πρέπει να πάει σε μετρημένο σημείο. Εκεί. Και τι άλλο τώρα κάνουμε. Όπως να βρούμε άλλο ένα από το δίκτυο. Έλα. Εντάξει. Λοιπόν. Τι άλλο κάνουμε τώρα. Μετράμε πόσα εκατοστά είναι αυτό. Και για να μετρήσουμε πόσα εκατοστά είναι αυτό, μετράμε το μισό φυσικά. Έτσι δεν χρειάζεται να το μετρήσουμε όλο. Πάμε να δούμε πόσο είναι. Είναι από εδώ μέχρι εδώ. Είναι 41 πόντους, να πούμε, έτσι, 41. Ωραία.
αφήνουμε αυτό στην άκρη. Ο ψυχαναγκασμός της Μαρίας είναι αυτός τώρα, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, είναι ο μόνος τρόπος για να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν 41. Πάμε τώρα να μετρήσουμε από εδώ μέχρι εδώ. Είναι 32,5. Λοιπόν, άρα πρέπει γύρω στους 9 πόντους να αφαιρέσουμε από εδώ. Ας πούμε 10, γιατί έχει και μια ελαστικότητα αυτό, έτσι λοιπόν. Άρα πρέπει 5 εκατοστά να αφαιρέσουμε από τη μια πλευρά για την, πώς το λένε, για την πιέτα, και 5 εκατοστά από την άλλη, για να μας έρθει ακριβώς αυτό με αυτό. Καταλάβατε τι κάναμε. Πιστεύω να το καταλάβατε. Μετρήσαμε αυτό. Μετρήσαμε και το μισό αυτό. Είδαμε ότι έχουν 9 πόντους, εντάξει, 10 πόντους διαφορά. Λοιπόν, άρα γιατί πρέπει να το μοιράσουμε στα δύο γι' αυτό. Άρα, εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε 5 πόντους από εδώ και 5 πόντους από εκεί. Δηλαδή, πιέτα μας να είναι τόσο. Άρα, πάμε. Από αυτό το μεσαίο, πρέπει να αφαιρέσουμε δηλαδή τους 2 πόντους. Δηλαδή, να πάει εκεί οι 2 να καβαλήσουν, να πάνε πάνω στους άλλους 2. Έτσι, εκεί. Το βλέπετε? Και οι 2 πάλι πάνω στους άλλους 2 για να μας έρθει ακριβώς. Εκεί. Εκεί είμαστε. Το βλέπετε? Λοιπόν, εάν θέλουμε εδώ, βάζουμε μία καρφίτσα. Αν και δεν νομίζω, όταν φτάσουμε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε και επιτόπου. Εγώ επιτόπου το έχω κάνει στο άλλο. Αφήστε να το κάνουμε επιτόπου, να μην σας βασανίζω. Λοιπόν, το ίδιο και από εκεί. Τα 2 πάνω στα άλλα 2. Για να είμαστε ακριβώς στο τέλος. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πώς θα το κάνουμε. Να κάνουμε την πιέτα μας. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Να ξεκινήσουμε από εδώ που το είχαμε αφήσει σε αναμονή και πάμε μέχρι πριν την πιέτα μας. Ένα λεπτό για να με βλέπετε κιόλας. Εκεί, νομίζω ότι είμαι καλά τώρα. Πολύ ωραία τσάντα έγινε, παιδιά, η κόκκινη και η μπλε βέβαια, όχι πως δεν είναι, αλλά εγώ είμαι λίγο του πιο φωτεινού. Μ' αρέσει πάρα πολύ κόκκινη. Αφού θα έχουμε την μπλε στο μαγαζί σαν δείγμα, νομίζω ότι η κόκκινη μάλλον θα μετακομίσει και θα πάει προς τα εμένα, νομίζω. Όλο έτσι λέω και όλο τις αφήνω στο μαγαζί για να τις βλέπουν όσοι έρχονται και στο τέλος δεν έχω τσάντα σπίτι μου. Λοιπόν. Να βάλουμε ξανά αυτό εδώ, μπορεί να μας χρειαστεί μετά γι' αυτό. Λοιπόν, αρχίζουμε εδώ, αλλά να περιμένει λίγο αυτό. Πάμε εδώ πέρα στο κέντρο και μετράμε 1, 2, 3, 4 και το σταυρώνουμε εδώ πάνω. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη εδώ για να κρατήσουμε αυτά τα δύο. Ωραία. Και πάμε και από την άλλη πλευρά. Παίρνουμε πάλι τα 4 εδώ, τα σταυρώνουμε πάλι εκεί, βλέπετε, να το. Και βάζουμε και ένα ποντοδείκτη εδώ για να ξέρουμε από πού ξεκινάμε το άλλο κλείσιμο. Ένα λεπτό πέρασε απέναντι, να το πέρασε. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε. Μόλις φτάσουμε εδώ θα τα πλέξουμε μαζί. Λοιπόν. Το ίδιο θα κάνουμε και από εκεί. Τα 2, τα 4 δεξιά, 4 αριστερά θα τα σταυρώσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τελειώσαμε. Ωραία, φτάνουμε. Εδώ μπλέκουμε το τελευταίο. Βλέπετε ότι έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη μας στα 2 επόμενα. Και παίρνουμε αυτό με αυτό μαζί. Ένα λεπτό να βγάλουμε τον ποντοδείκτη. Ωραία. Αυτό με αυτό μαζί. Το βλέπετε? Το κλείνουμε. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Αυτό
με αυτό μαζί. Το κλείσαμε και αυτό. Καλύτερα να βάλουμε και ένα στο κεντρικό εδώ, δίπλα στο κεντρικό, για να είμαστε και σίγουροι ότι το στερεώσαμε καλά. Και πάμε τώρα από την άλλη μεριά. Βλέπετε? Εδώ δεν το χρειαζόμαστε πια αυτό. Μπορούμε να το βγάλουμε το κεντρικό το βόντο. Εκεί. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και σφίγγουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό το πρώτο με αυτό μαζί. Αυτό με το από πίσω μαζί. Ένα λεπτό να το βρούμε. Εκεί. Αυτό τώρα μόνο του. Το έχουμε πιάσει πια. Να την πιατούλα. Βλέπετε? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, να φτάσουμε στην άλλη, να την κάνουμε και εκείνη μαζί, να το καταλάβουμε καλά-καλά. Λοιπόν, φτάνω στην άλλη μεριά και ανοίγω. Λοιπόν, φτάσαμε πάλι εδώ. Διπλώνουμε αυτό. Παίρνουμε το βελονάκι μας. Το περνάμε εδώ, σφίγγουμε. Και ερχόμαστε εδώ και στο πρώτο. Βλέπετε? Πιάνουμε τα δύο μαζί. Εδώ, στο επόμενο δηλαδή, και στο επόμενο από εδώ. Ωραία. Αυτό το τσακώσαμε, το βλέπετε? Πάμε από την άλλη μεριά. Αυτό μπορούμε να το βγάλουμε τώρα, δεν μας χρειάζεται πια. Λοιπόν, πάμε από την άλλη μεριά. Ερχόμαστε εδώ πάλι. Πιάνουμε αυτό και παίρνουμε το πρώτο από εδώ. Βλέπετε? Και το πρώτο από πάνω. Ακριβώς το απέναντι από πίσω. Σφίγγουμε. Αυτό με το από πίσω του. Να το. Σφίγγουμε. Έγινε και άλλη πιέτα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ σε αυτή τη γωνία μόλις φτάσουμε, είναι η γωνία που έχουμε ξεκινήσει. Να τη. Οπότε μόλις φτάσουμε εδώ, κάνουμε και μία σειρά ακόμα, άριχτα, χωρίς τίποτα, μέχρι να ξαναφτάσουμε στη γωνία μας. Δηλαδή, μόλις φτάσουμε, να φτάσουμε στη γωνία. Κοντεύουμε. Και αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στη γωνίτσα. Τι θέλω εγώ τώρα, να μου κάνετε άλλη μία σειρά άριχτα, γιατί τώρα πλέον εδώ έχει μείνει ένας πόντος στο κέντρο και ένας πόντος εδώ, οπότε θέλω να μου κάνετε μία σειρά άριχτα πάλι μέχρι εδώ και ανοίγω να πλέξουμε το σιδεράκι μας και να το ράψουμε επάνω. Και τελειώσαμε. Μετά να κάνουμε τα φουντάκια μας, θα την ομορφύνουμε δηλαδή, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, μία σειρά άριχτα ακόμα μου κάνετε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Το κόβουμε. Ωραία. Τραβάμε. Και κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει. Τι έχουμε μάθει? Το πάμε εδώ. Μάλλον ανάποδα, βρε παιδιά. Λοιπόν, έτσι. Ξεχάστηκα κι εγώ, λοιπόν, εδώ. Και εδώ. Και το σφίγγουμε, να το. Λοιπόν, το πάμε από πίσω τώρα και το στερεώνουμε πολύ πολύ καλά. Εάν έχετε και ψηλότερο βελονάκι, ακόμη καλύτερα, θα περνάει πιο εύκολα. Όπα, καταφέρουμε να το περάσουμε με αυτό το βελονάκι. Για να δούμε.
Θέλει πιο ψηλό βελονάκι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Και άλλη μία και τελειώσαμε. Και μετά μου έρχεστε εδώ, το κόβετε και το καίτε, γιατί καίγεται αυτό το πράγμα, έτσι. Εκεί και μου το καίτε. Λοιπόν, θα το κάψω κι εγώ μετά. Εδώ την αφήνουμε αυτή στην άκρη. Πιάνουμε τώρα, χωρίς το κρυσταλάκι, το κρυσταλάκι το αφήνουμε στην άκρη. Δεν το χρειαζόμαστε. Παίρνουμε μόνο αυτό. Έτσι. Και ερχόμαστε από την ανάποδη πλευρά. Έτσι, από εδώ. Γιατί όταν θα κλείσει, θα έρθει αυτό η καλή. Άρα, πάμε εδώ και ξεκινάμε από εδώ, πιάνοντάς το. Εκεί, κάνουμε την πρώτη μας τη λίτσα. Τραβάμε και αυτό να μην μας φύγει, να το κρατήσουμε από μέσα. Πάμε εδώ. Κάνουμε τη δεύτερη. Λοιπόν, η πρώτη δεν μέτρησε, οπότε έχουμε ένα και ένα δύο, έτσι. Τρία. Τι κάνουμε τώρα, αφού έχουμε τσακώσει καλά το όχημα μας, το φέρνουμε εδώ. Βλέπετε που το φέρνουμε, εκεί. Δίπλα από τα σιδεράκια. Τρία. Και πάμε. Τέσσερα. Πολύ πυκνά. Πέντε. Έξι. Κρατάμε και αυτό. Εφτά. Το πιάσαμε. Θα το κάψουμε μετά. Οκτώ. Λοιπόν. Εννιά. Δέκα. Θα μου κάνετε εν ολίγης πυκνά πυκνά 51. 11. 51 μέχρι την άλλη άκρη και ανοίγω. 12. Λοιπόν, κάναμε 51. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έγινε. Το βλέπετε. Το είδατε. Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε τώρα. Εκτός ότι θα πάμε την άλλη μεριά και θα βάλουμε άλλα 51. Εδώ όμως τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε. 1. 2. 3, 4 και μετά θα πάμε εδώ να ξεκινήσουμε το άλλο. Λοιπόν, αφού βάλαμε λοιπόν εδώ 4, θα χρειαστούμε 4 από εδώ για να ράψουμε, έτσι. Οπότε, 1, 2, 3, 4 εδώ. Τι θα κάνουμε, και από την άλλη πλευρά θα χρειαστούμε άλλα 4. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα θα τα ράψουμε επάνω στα τέσσερα που κάναμε εδώ. Εντάξει. Οπότε κοιτάξτε να δείτε μέτρημα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τεντώνουμε και πάμε εδώ και κάνουμε άλλα 51. Λοιπόν, εκεί και εκεί. Έτσι. Λοιπόν, 1, 2, μου φτάνετε μέχρι την άλλη πλευρά με 51 πάλι, 3, τι κάνουμε τώρα λοιπόν εδώ, άλλα 4, 1, 2, 3, 4, πάμε εδώ, μπαίνουμε προσεκτικά εδώ μέσα, άμα μπούμε μπήκαμε, έλα, όπα, λοιπόν, και κάνουμε ένα βουβό. Ωραία, είμαστε εδώ λοιπόν. Κάνουμε και ένα ακόμα, θα το χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον πόντο, έτσι. Δεν θα τον αφήσουμε. Και το κόβουμε αρκετά μεγάλο για να μπορούμε να το ράψουμε. Εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα όμως, πρώτα απ' όλα. Πάμε εδώ, μετά τα τέσσερα και αρχίζουμε. Είναι 1, 2, 3, 4. Ξεκινάμε να μετράμε 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Στο 26ο βάζουμε ένα από το δίκτυο. Αυτά είναι τα ψυχαναγκαστικά της Μαρίας, αλλά δεν μπορώ εγώ αλλιώς. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αυτό είπαμε τον πόντο, το χρησιμοποιήσουμε, έτσι. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, στο 26ο πάλι. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί αυτό εδώ, γι' αυτό σας είπα 51, είναι 25, 25 και ένας κεντρικός. Στον ένα κεντρικό θα πάμε και θα τον τζακώσουμε. Εδώ. Είδατε, στο κέντρο, από αυτό. Και μάλιστα το έχω βάλει και ανάποδα, δεν πειράζει, θα το γυρίσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, εκεί, και πάμε να πιάσουμε και τον κεντρικό πόντο εδώ. Έλα, θα το πιάσω, που θα πάει, εκεί. Εντάξει, πάμε και από την άλλη μεριά. Εδώ πάλι. Το γυρίσω ανάποδα αυτό. Και θα πιάσω και τον κεντρικό από εδώ. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα μπούσουλα που πρέπει να πάμε να ράψουμε. Είμαστε εδώ. Έτσι. Άρα πάμε να ράψουμε. Μη φοβάστε που είναι από την ανάποδη, γιατί όταν θα κλείσει θα βγει καλή, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αρχίσουμε να ράβουμε από τον ποντοδείκτη, γιατί εδώ είναι τα τέσσερα που θα ράψουμε, άρα αμέσως μετά τον ποντοδείκτη ξεκινάμε να ράβουμε. Τραβάμε αυτό, φέρνουμε μια μαλλιοβελόνα και αρχίζουμε να ράβουμε. Λοιπόν, και αρχίζουμε να ράβουμε ένα παρά ένα. Προσέξτε παιδιά, δεν θα πιάνετε, θα προσέχετε που μπαίνετε, γιατί αυτό το νήμα, άμα μπείτε περίεργα, δεν ράβει, φρακάρει. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Αυτά θα μου τα πάτε κάθε ένα. Στο από πάνω θα μου πηδάτε ένα. Δηλαδή, θα μπαίνετε εδώ, θα πηδάτε αυτό και θα μου μπαίνετε δίπλα. Καταλάβατε? Γιατί βάλαμε 51. Γιατί είναι μετρημένα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Εκεί. Στο επόμενο. Καλά, καλά. Να περνάει η βελόνα. Αφήνουμε αυτό. Πάμε δίπλα. Εκεί. Εδώ. Αφήνουμε αυτό. Πάμε δίπλα. Προσεκτικά. Βλέπετε εδώ. Εάν πιάσει, δεν θα μπορέσουμε να το περάσουμε. Εδώ είναι εκεί που στερεώσαμε. Οπότε θα το κάψουμε αυτό, είπαμε. Είναι εκεί που το στερεώσαμε το νήμα μας προηγουμένως. Θα το κάψω εγώ μετά. Βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εδώ, πηδάμε αυτό, πάμε εδώ. Πηδώντας λοιπόν ένα, ενώ είναι μετρημένα τελείως, φτάνετε στην άλλη πλευρά. Α, ξέρετε τι είναι αυτό που βλέπετε. Δεν είναι εκείνο, είναι τούτο εδώ που μαδάει. Σταθείτε να το κόψουμε, γιατί και κανονικά πρέπει να το κάψουμε και στην άκρη, γιατί αυτό άμα το πολύ ταλαιπωρήσουμε, αρχίζει να μαδάει. Λοιπόν, ένα παρά ένα μου το ράβετε, θα δείτε ότι θα φτάσετε σωστά εδώ. Έτσι. Λοιπόν, φτάνω και εγώ εδώ και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε πώς μας ήρθε. Ακριβώς. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πηδάμε ένα, πάμε εκεί. Και με τον ίδιο τρόπο μου φτάνετε στην άλλη άκρη. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κανονικά. Λοιπόν, φτάσαμε στους ποντοδείκτες μας. Τι κάνουμε τώρα. 4 είναι εδώ, 4 είναι και εδώ. Άρα ράβουμε τα 4 με τα 4. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην πιάσει μέσα. Γιατί άμα πιάσει μέσα, παιδιά, καήκαμε. Είναι το νήμα λίγο περίεργο. Άμα δεν περάσει και από τα 2, δεν θα μπορέσουμε να το περάσουμε. Ναι, πιστεύω πέρασε. Ναι, εντάξει. Ένα. Πάμε στο επόμενο.
Με την ίδια ευκολία τώρα, έτσι. Πιάστε τα από πάνω, τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο αυτό νήμα, στο ράψιμο. 2, 3, εδώ. Θα πιάσω μόνο το πάνω, γιατί δεν γίνεται. Και το έχω κάψει κιόλας. Λοιπόν, και το τέταρτο στο τέταρτο. Το να το βγάλουμε από εδώ. Λοιπόν, και το τέταρτο στο τέταρτο εδώ. Άμα μπορέσουμε να το περάσουμε. Έλα, εντάξει. Να το περάσουμε, να το. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Τραβάμε αυτό εδώ και συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ και εδώ. Πηδάμε ένα πάλι και πάμε μέχρι την άλλη πλευρά από όπου κάνουμε πάλι τα τέσσερα. Τώρα θα ανοίξω να βασανιστούμε παρέα μόλις φτάσω στα τέσσερα, έτσι παιδιά μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτό. Πηδάμε ένα, πάμε εδώ πάλι. Κανονικά ό,τι κάναμε και προηγουμένως, έτσι. Μέχρι την άλλη πλευρά. Φτάσαμε στο βάσανο 4 με 4 και τελειώσαμε. Να τα βγάλουμε από εδώ. Δεν χρειάζονται πια, 4 είναι. Λοιπόν, άιντε να δούμε. Ξέρετε, θα κάνουμε, θα πιάνουμε μόνο το πάνω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα βρούμε άκρη. Όπα, βρήκαμε. Τίποτα, είναι λίγο βασανιστικό... Εδώ, γιατί είναι σκέτο, το άλλο ράφτηκε πολύ εύκολα. Εκεί. Έμα και εγώ το σηκώνω, δεν γίνεται αλλιώς. Άντε να πάμε και εδώ στο τελευταίο. Ωραία. Λοιπόν, το ράψαμε. Τι κάνουμε τώρα. Πάμε μέσα και το στερεώνουμε. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του να περάσουμε από εδώ μέσα. Ξέρετε τι γίνεται, αυτό το νήμα, επειδή είναι πλατή, εάν βρει σε κάποιο σημείο, δεν περνάει. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα του. Οπότε θα πρέπει να το ζωρίσουμε λίγο. Εκεί. Του κάνουμε και ένα κομπάκι, για καλό και κακό. Εδώ. Για να το στερεώσουμε και πάμε δύο κάτω για να το κάψουμε μετά. Εκεί, ένα και ένα, δύο. Λοιπόν, το καίω και ανοίγω να δούμε την τσαντούλα και να φτιάξουμε τα μουστάκια της, έτσι. Λοιπόν, φέρνω το κάψω, να κάψω ό,τι χρειαστεί και ανοίγω να φτιάξουμε τα ωραία μας μετά. Υπέροχη! Ε, φοβερή! Νάτι. Λοιπόν, αυτό μόλις το γυρίσουμε το κάνουμε έτσι να πάει προς τα κάτω, έτσι εννοείται. Δηλαδή το γυρνάμε ώστε η ένωση να πέσει κάτω από το σιδεράκι. Εκεί. Έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε τώρα να κάνουμε αυτά εδώ τα πολύ όμορφα φουντάκια. Για να τις ταράψουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε το ένα μαζί και το άλλο θα σας αφήσω να το κάνετε χώρια. Λοιπόν, πάμε κάτω, να πάει κάτω την κάμερα ο Παναγιώτης και να πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Παίρνουμε το νήμα μας. Παίρνουμε κάπου τόσο, δηλαδή, να μετρήσουμε, κάπου 70 εκατοστά ας πούμε, και το περνάμε πολλές φορές. 3. 4 ας πούμε, 5, περιμένετε γιατί μπερδεύτηκε λίγο, 5, 6, άμα θέλει, 6 ναι, 6, 7, άντε να το κάνουμε 8,
να το κάνουμε. Το κόβουμε. Εκεί. Τα αφήνουμε εδώ. Κόβουμε ένα κομματάκι. Γιατί αυτό θα μας χρησιμεύσει. Να το βάλουμε στην τσάντα επάνω. Γυρνάμε στη μέση. Άμα βλέπετε κάτι να φυσάει, είναι ο ανεμιστήρας που τα παίρνει όλα εδώ πάνω, αλλά δεν γίνεται. Θα σκάσουμε άμα δεν τον βάλουμε. Λοιπόν, εκεί. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για να το δέσουμε. Πάνω στην τζαντούλα μας. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε τώρα, κόβουμε άλλο ένα μικρό κομματάκι, έτσι κι αλλιώς έχουμε, που είναι η άκρη του. Την βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε και κόβουμε άλλο ένα κομματάκι. Και το βάζουμε από κάτω. Τραβάμε αυτό. Εάν έχουμε και ένα τέτοιο, βάζουμε εδώ κάτι να το κρατάει. Το δένουμε και εδώ, βλέπετε, το τραβάμε και λίγο να ισιώσει, εκεί, άλλο ένα κομπάκι. Ωραία, το αφήνουμε να κρέμεται αυτό, να το, είναι έτοιμο, το κόβουμε εκεί που θέλουμε, εκεί νομίζω ότι είναι καλά, και πάμε τώρα εδώ. Παίρνουμε τη βελονίτσα μας και περνάμε χώρια τα δύο σπαγκάκια. Δηλαδή, αυτό εδώ το σπαγκάκι το περνάμε χώρια και το περνάμε, θα την ανοίξουμε, εκεί. Και το περνάμε εδώ. Το βλέπετε? Στη μία πλευρά. Ένα λεπτό να βρούμε μια τρυπούλα, να μπούμε. Εκεί έχει, τρυπούλα έχει. Λοιπόν, το περνάμε εδώ. Τα αφήνουμε μέσα. Παίρνουμε το άλλο σπαγκάκι. Το περνάμε σε κάποια διπλανή τρυπούλα. Εκεί ας πούμε. Και το περνάμε πάλι μέσα. Πάμε από πίσω. Παίρνουμε τα δύο σπαγκάκια. Και τα δένουμε καλά μεταξύ τους. Εκεί. Και άλλη μία, να είμαστε σίγουροι. Δεν χάνουμε τίποτα. Εκεί. Το κόβουμε. Να το. Τώρα βέβαια εγώ νομίζω ότι θέλει λίγο κουρεματάκι ακόμα. Εκεί. Ε. Εκεί θα είναι ωραία. Ωραία. Να το. Το ίδιο ακριβώς μου κάνετε από την άλλη πλευρά και ανοίγω μετά να δούμε την τσαντούλα μας έτοιμη. Να μαζέψω κι εγώ όλο αυτό το χαμό. Έτσι, και ανοίγω. Οι τσαντούλες μας είναι έτοιμες. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφες? Και με την τεχνική αυτή δεν βασανιζόμαστε. Δηλαδή δεν καθόμαστε να ράψουμε ένα-ένα με το σιδεράκι, γιατί χρονίσαμε. Ενώ έτσι είναι πλεγμένο τακα-τακα, ένα παρά ένα, τελειώσαμε. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό που κάναμε παρέα. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έχουμε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα να κάνουμε, πολλά πολλά πράγματα μαζί. Θα πατήσετε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κάποια βίντεο που ανεβάζουμε, ενημερώσεις κτλ. Θα μας βρείτε και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook, και για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για τις τσαντούλες μας, όλα τα υλικά μάλλον που χρησιμοποιούμε για τις τσαντούλες μας υπάρχουν στο site μας, plexiμοραψιμοκέντημα.gr. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ μας είναι πάρα πολλοί. Είναι, καταρχάς είναι το τηλέφωνο, το οποίο ο Παναγιώτης το βάζει πάντα να αναβοσβήνει στα βιντεάκια. Μετά, είναι, μπορείτε να με αφήσετε μήνυμα κάτω από το, στο YouTube, κάτω από το βιντεάκι. Μπορείτε να μου αφήσετε μήνυμα, να κάνετε μάλλον σχόλιο κάτω από αυτό που ανεβάζουμε στο YouTube, στο Instagram, παντού. Οπότε ο τρόπος επικοινωνίας μας είναι άμεσος. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε μπορείτε να με παίρνετε και τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.